Έχει ανέβει λοιπόν στο Der Spiegel, στο Der Spiegel Online, ένα βίντεο καινούριο του Γερμανού, ο οποίος κάνει τη σατυρική εκπομπή, που δίνει, λέει, εξηγήσεις γι' αυτό. Τα σούλα. Η εξηγήση είναι πάλι πλάκα, Τατιάνα. Αυτό... Πλάκα στην πλάκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο κύριος Μπέμερμαν σε μία δήλωση 54 δευτερολέπτων κάνει πάλι πλάκα και λέει: το βίντεό μας είναι 100% γνήσιο. Όποιος ισχυρίζει το αντίθετο είναι ένας ψεύτης. Σε δείγμα καλής θέλησης, λέμε απέναντι στους Ευρωπαίους μας ότι θα πρέπει ο Γκούντερ Γιάουχ, δηλαδή ο παρουσιαστής του Αρτέ, που έκανε την ερώτηση στον Βαρουφάκη, και η σύνταξη της ομάδας του να εγκαταλείψουν αμέσως και εθελοντικά την Ευρώπη. Ο ψευδής ισχυρισμός ότι το βίντεο είναι μια πλαστογραφία, της πλαστογραφίας, το λέει 4 φορές, είναι αβάσιμος. Ποτέ δεν θα παραδίδαμε, λέει, στη Χλέβη την απαραίτητη δημοσιογραφική συζήτηση για ένα βίντεο 2 ετών με τέτοιο κινησμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια σατυρική εκπομπή. Το τελευταίο μπορείς να το επαναλάβεις. Λέει, ποτέ δεν θα παραδίδαμε στη Χλέβη ένα βίντεο 2 ετών. Ένα βίντεο 2 ετών. Ναι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το 13 έγινε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το βίντεο είναι βίντεο 2 ετών. Αυτή στη σατυρική εκπομπή που παρακολούθησα εγώ, λέει ότι εμείς εκεί γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, θυμάμαι, το Φεβρουάριο, εμείς αποφασίσαμε να παραποιήσουμε το βίντεο. Δεν μπορώ να διευκρινίσω κάτι εδώ. Ναι. Θα σας βοηθήσω. Ναι. Αυτοί λοιπόν ξεκινάνε την εκπομπή τους και λένε το εξής. Εμείς το Φεβρουάριο, που ανακαλύψαμε το Γιάννη Βαρουφάκη και έγινε το αγαπημένο του θέμα, ψάχναμε πλάνα για το Γιάννη Βαρουφάκη. Ψάχνοντας στο YouTube, βρήκαμε αυτή την ομιλία. Αυτό λένε. Μάλιστα. Από το 13, γιατί δεν υπήρχαν και πάρα πολλά του Γιάννη Βαρουφάκη μέσα. Εκεί λοιπόν εμείς παραποιήσαμε, λένε, ισχυρίζονται, λένε πλάκα, το βίντεο. Τασούλα, ωστόσο μέσα σε αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά τα γέλια, τα κλασικά που πέφτουν από κάτω, τα σατυρικά τα γέλια. Δηλαδή στην αρχή του βίντεο που λέει, στην αρχή της εκπομπής. Ναι, μα όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι πλάκα. Είναι μία πλάκα. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι κατανοητό είναι το εξής. Εάν το βίντεο που έχει δείξει η Bild με το δάχτυλο το οποίο σηκώνεται είναι το βίντεο που φτιάξαν αυτοί, είναι απόσπασμα της κανονικής ομιλίας. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Θα σου το ευκρινίσω αυτό κι εγώ. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης προχθές στο Twitter ανεβάζει τα 57 λεπτά της ομιλίας του στο Ζάγκρεπ του 2013. Εκεί υπάρχει το δάχτυλο. Ο ίδιος το ανεβάζει. Α. Άρα... 57 λεπτά. Άρα πώς είναι παραποιημένο? Δεν είναι παραποιημένο, αυτό προφανώς. Α, έχουν τσιμπήσει όλοι τώρα παγκοσμίως και στην Ελλάδα και λένε ότι είναι παραποιημένο. Δεν είναι παραποιημένο. Ο Βαρουφάκης είπε ότι είναι παραποιημένο. Ο Βαρουφάκης ισχυρίζεται ότι δεν είπε σήκωσε το δάχτυλο, αλλά δεν το σήκωσε ουσιαστικά στους Γερμανούς. Αυτό είναι ο Βαρουφάκης. Ότι το σήκωσα βρε το δάχτυλο. Είπα ότι σήκωσα βρε, αλλά δεν εννοούσα εγώ τη Γερμανία. Θέλω να καταλήξω το εξής. Ναι, για να σας βοηθήσω ακόμη περισσότερο. Έλεγα εκείνη την ώρα για τη Γερμανία, αλλά έτυχε. Δεν εννοούσα ακριβώς τη Γερμανία. Εννοούσα τη Γερμανία γενικώς. Μετά όμως έκανε και άλλο ένα tweet. Καλά δεν ήταν. Είναι περίεργο όλο αυτό, παιδί μου. Περίεργο. Λίγο περίεργο. Θέλω να σας βοηθήσω περισσότερο να καταλάβετε το εξής. Ο κύριος Μπέμερμαν, ο παρουσιαστής σατυρικής εκπομπής, στο τέλος αυτού του βίντεο... Συγγνώμη λίγο, ναι, να διευκρινίσουμε στον τίτλο λοιπόν, γιατί είναι σαφές τελικά τι έχει γίνει, ναι, έτσι. Πλάκα. Πρόκειται για μία πλάκα, την οποία την έχουν πάρει όλοι από το πρωί, όλοι, και την παρουσιάζουν ως σοβαρό. Η δικαίωση του Βαρουφάκη, είναι πλαστό το βίντεο και τέτοια. Πρόκειται για μία πλάκα, παιδιά. Είναι κάτι σαν τους Ράβιο Αρβίλα, είναι κάτι σαν το Θέμο. Είναι μία πλάκα αυτό που κάνανε. Αλλά προσέξτε, δεν την έχουν πατήσει μόνο και να μην αισθανόμαστε άσχημα εμείς ως Ελλάδα και μίντια. Την έχουν πατήσει πάρα πολλά και σοβαρά ξένα μέσα που τη μεταδίδουν την είδηση σαν σοβαρή, έτσι. Θέλω να διευκρινίσω για την Bild, Τατιάνα. Ναι. Πριν από λίγο βγήκε η Bild με πρωτοσέλιδο και γράφει ότι το μεσαίο δάχτυλο του Βαρουφάκη είναι αληθινό. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δηλαδή λένε την αλήθεια. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μπέμερμαν, στο τέλος του 9 λεπτού βίντεο, αυτό που βλέπουμε όλοι, που το βλέπουμε τώρα, ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πλάκα, λέγοντας στο γερμανό παρουσιαστή του Αρντέ ότι δείχνεις μία κίνηση ενός Έλληνα πολιτικού για να γελάει μαζί του ο γερμανικός λαός. Του λες, ξένε, φύγε από την Ευρώπη. Αυτό, του λες, είσαι ο φτωχός που έρχεσαι να πάρεις τα χρήματά μας. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν κάποιος το δει πιο καλά,
θα καταλάβει ότι κάνουν πλάκα στον Γερμανό παρουσιαστή. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εκπομπή, ότι κάνουν πλάκα κυρίως στον Γερμανό παρουσιαστή και στην Bild, περνώντας και τέτοια μηνύματα. Αλλά από την άλλη, να μην γίνεται παρανόηση. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα μια παρανόηση, ότι ο Βαρουφάκης δεν σήκωσε το δάχτυλο και ότι είναι πλαστό το βίντεο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι μια πλάκα αυτό. Το σήκωσε το δάχτυλο, απλώς όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να έλεγε εκείνη την ώρα για τη Γερμανία, αλλά δεν το εννοούσε ακριβώς. Δεν εννοούσε ακριβώς τη Γερμανία. Εννοούσε. Την επιθυμία μας, έτσι. Αλήθεια, ρε Στεφάνα. Αυτό δεν θέλανε οι Έλληνες. Οι Έλληνες θα θέλανε δηλαδή να πιστέψουν ότι όλο αυτό είναι τώρα μία επίθεση κατά του Γιάννη Φαρουφάκη και κατ' επέκταση στους Έλληνες. Να καθίσουμε κάτι από το ψηφοφόρο που θα λέγω. Ότι ακόμα και η γερμανική πλευρά, τα μίντια, αυτοί που κάνουν την πλάκα. Ουσιαστικά κάνουν κάτι και κρίνουν την στάση της Γερμανίας απέναντι στους Έλληνες που είναι τόσο σκληροί. Εγώ το βλέπω θετικό αυτή την κίνηση απέναντί μας. Ότι είναι σωστή η αντιμετώπιση αυτή. Αντιμετώπιση απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό να πει τόσο δώρο. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Μα είπαμε ότι πρώτα απ' όλα σατηρίζει τους ίδιους τους Γερμανούς και το πόσο πατριωτικά το έχουν πάρει αυτό και το πόσο σας έκανα και μια αναπαράσταση πριν. Ότι εμείς είμαστε ισχυροί Γερμανοί και αυτό έξω οι ξένοι. Τέτοια έλεγε ο παρουσιαστής. Λοιπόν, για να μου επιτρέπεις κάτι. Ναι, Τασούλα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το εξής όμως. Ότι στις 3 η ώρα τη νύχτα ο Γιάννης Βαρουφάκης γράφει στο Twitter ότι πρέπει να του ζητήσει ο Γκούντερ Γιάουχ συγγνώμη. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Το διότι δεν αντιλαμβάνεται. Προφανώς κάποιος το λέει. Ναι. Το βλέπει. Και δεν του λένε ότι είναι πλάκα και εκτίθεται στο Twitter πια. Μπορούμε να το δούμε το Twitter γιατί το έχει θερματίσει πραγματικά. Δηλαδή δεν περίμενε και αυτός ρε παιδί μου να ξημερώσει. Στην συνεχεία. Να δει τι γίνεται. Με πιο καθαρό μυαλό. Περίμενε. Στη νύχτα του Ιτάρης αμέσως. Περίμενε ρε άνθρωπο να δεις την εξέλιξη υπάρχει υπόθεση. Τατιάνα τόσες ομιλίες, τόσες συνεντεύξεις. Τόσα πράγματα που έχει δώσει. Να δούμε και το tweet του κ. Βαρουφάκη αυτό. Ναι, μπορείς να μας το διαβάσεις, Λενέα Κρυμμόκη. Και εν συνεχεία, πάνω σε αυτό το tweet που λέει η Τασούλα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, που ανέβασε τη φωτογραφία μετά, το έκανε προφανώς πριν τη κρίνω δημοσιογράφος, που λέει ότι πρέπει να μου ζητήσουν συγγνώμη για το δάχτυλο, επειδή εγώ είπα ότι είναι ψεύτικο, ουσιαστικά αυτό είναι το tweet του. Και μετά πάει ο δημοσιογράφος λοιπόν και γράφει no fake, kind fake. Δηλαδή ότι το βίντεο δεν είναι ψεύτικο. Και συνεχίζει πριν από, θα σας πω, πριν από 47 λεπτά ακριβώς και ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία εδώ, θα τη δούμε τώρα. Πού είναι, θα προσπαθήσω να την κάνω zoom για να την καταλάβει και ο κόσμος. Πού είναι ένα emoticon, το κλασικό emoticon που βάζουμε στα social media, του τύπου ότι πλάκα, καλό, και δεν μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, θα προσπαθήσω ωστόσο. Έχει hashtag Βαρουφάκη, δηλαδή γιατί είναι το, έχει απασχολήσει το Twitter του τις τελευταίες 24 ώρες και έχει μία τελεία, δύο τελείες, μία παύλα στη μέση και άλλες δύο τελείες. Ουσιαστικά το δάχτυλο. Το δάχτυλο.